Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη, 1η Αυγούστου. Καλό μήνα. Τα λιοντάρια, είναι ο Αύγουστος των λιονταριών όσον αφορά τα ζώδια, όχι τα ζώδια. Τι είσαι, Σκορπιός είσαι? Εγώ είμαι λιοντάρι, φίλε. Είναι ο μήνας μου αυτός. Θα γεννήσω όπου να είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνη του ήχου ο Μιτσάρας Δημήτρης Μπαλόμπας. Στην παρέα μας όλοι εσείς μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου και μέσω διαδικτύου ή όχι ακόμα. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε για το e-radio, για να μας ακούτε και από εκεί υπήρχε ένα τεχνικό ζητηματάκι. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero παπάκι yahoo.gr, αλλά έχουμε και διαγωνισμό. Έχουμε και δωράκι, έχουμε κουιζάκι, έχουμε πάρα πολλές σοβαρές εξελίξεις φυσικά, που θα τις πούμε και θα τις αναλύσουμε εδώ στην εκπομπή και συζητήσεις που έχουμε ετοιμάσει. Αλλά να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό μας, γιατί βλέποντας και αφουγκράζοντάς σας μέσω του Facebook τη λαχτάρα που έχετε για το δώρο που θα κληρώσουμε σήμερα, δεν κρατιέμαι παρά να το πω. Θα κληρώσουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην boutique. Τελείωσε. Έχει γίνει sold out. Και μιλάμε για την πολύ ωραία πετσέτα θαλάσσης Ηρακλής από τον γυμναστικό σύλλογο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, Μιτσάρα μου, και ήταν και έγινε μάλλον sold out, την εξαφανίσατε. Έχουμε καταφέρει όμως να εξασφαλίσουμε ένα κομμάτι, μία πετσέτα, και θα σας τη δώσουμε παρέα με ένα σκουφάκι του κολυβητικού Ηρακλή για να πουλήσετε την τρέλα σας, έτσι, να πάτε στη θάλασσα, να απλώσετε την πετσέτα του Ηρακλή με τον ημίθεο τεράστιο εκεί, να βάλετε και το σκουφάκι και να πουλήσετε, όπως είπα πριν, την τρέλα σας. Λοιπόν, θα βάλουμε κουιζάκι, εύκολο όπως πάντα, πρέπει να βάλουμε και ένα κουιζάκι, να μην τη δώσουμε έτσι. Επειδή είναι το πρόσωπο των ημερών, για να μην πω των τελευταίων μηνών, ο Παύλος ο Μυροφορίδης, το quiz θα είναι πάρα πολύ εύκολο και θα τον αφορά. Ετοιμαστείτε, πάρτε κινητό για να απαντήσετε σωστά και να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Απαντάτε στο απλό ερώτημα από ποια πόλη κατάγεται, συγγνώμη, ο Παύλος Μυροφορίδης. Το αποστέλλετε στο 54526. Το ξαναλέω. FM, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, την πόλη καταγωγής του Παύλου Μυροφορίδη, αποστολή στο 54526. Στις 8 θα κάνουμε την κλήρωση, όπου ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει αυτήν την πολύ ωραία πετσέτα θαλάσσης Ηρακλής, που έχει εξαντληθεί, δεν υπάρχει πλέον στο Ηραστόρ, και ένα σκουφάκι του κολυβητικού Ηρακλή δώρο. Ρίξε λίγο Iggy Pop, Μιτσάρα μου, να προχωρήσουμε. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών Χαρίλαο. Μπορεί αύριο να τα πούμε μαζί. Μου τον ζητάτε κιόλας, αλίμονο. Την καλησπέρα στη φίλη την Καλλιόπη που μας ακούει. Σε όσους ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξαναλέω. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, πόλη καταγωγής Παύλου Μυροφορίδη, αποστολή, όλο αυτό στο 54526. Θα κληρώσουμε μία πετσέτα θαλάσσης Ηρακλής μαζί με ένα σκουφάκι πάρα πολύ ωραίο του κολυβητικού τμήματος. Στις 6 πριν μια ώρα δηλαδή ήταν καθορισμένο, προγραμματισμένο το ραντεβού του Παύλου Μυροφορίδη, του κυρίου Μπαλτίδη και των μελών του ποδοσφαιρικού Ηρακλής στα γραφεία της Μίκρας. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, μπορεί και πιο αργά μέχρι το βράδυ, να υπάρξει και ανακοίνωση για τον Παύλο Μυροφορίδη, η οποία θα λέει ότι αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Από χθες το βράδυ έχει γίνει γνωστό το αναμενόμενο, αυτό που έχουμε καταγράψει εδώ και μέρες. Το φλερτ μεταξύ του Ηρακλή με τον κύριο Μπαλτίδη, με την οικογένεια Μπαλτίδη, αν θέλετε πιο σωστά, και την στοιχηματική εταιρεία TTBet, με την οποία έγινε χθες συνάντηση στα γραφεία αυτής, σε πολύ καλό κλίμα, είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Βγήκε η ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή και καταλαβαίνετε ότι, όπως λέγαμε βάσει του ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, το ένα θα φέρει το άλλο. Το ένα είναι η χορηγία αυτή, το άλλο είναι
ο Παύλος ο Μυροφορίδης. Γιατί αυτά κατά κάποιο τρόπο πάνε πακέτο και είμαστε πλέον εν αναμονή αυτό το 99% να γίνει και 100%, να έχουμε και την ανακοίνωση, να έχουμε και τις υπογραφές, να έχουμε και πολλά περισσότερα να πούμε. Ένα είναι σίγουρο, ότι με το που θα ολοκληρωθεί η συμφωνία, με το που θα ανακοινωθεί, να μην σας φαίνεται παράξενο, να μην σας φανεί, συγγνώμη, παράξενο, αν ακούσετε άμεσα εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Για μεταγραφές, για κάποιες ίσως αλλαγές που γίνουν στο ρόστερ, για αποφάσεις αποκλειστικά από τον Παύλο Μυροφορίδη, που γνωρίζει όσο κανείς την κατηγορία, που έχει ήδη την λίστα στο μυαλό του, στο πλάνο του, στο σχεδιασμό του και είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Γεια σου φίλε Μπάμπη από την Κιανόλοκη Βιρμανία. Στείλε ρε εσύ μια φωτογραφία. Στείλε μια φωτογραφία. Δηλαδή δεν έχεις βαρεθεί να μ' ακούς, να σε παρακαλώ στον αέρα της ώρας για μπλε να μου στείλεις μια φωτογραφία από εκείνα τα μέρη που είσαι. Ήδη έρχονται τα πρώτα μηνύματα και είναι σωστές οι απαντήσεις σας. Ο Μπάμπης έγραψε Νέα Υόρκη ότι κατάγεται ο Παύλος Μυροφορίδης και λέει προφανώς κάνει πλάκα. Την καλησπέρα λοιπόν σε όσους μπαίνετε στη διαδικασία για το κουιζάκι μας. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, την πόλη καταγωγής του Παύλου Μυροφορίδη, αποστολή στο 54526. Ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει μία θαλάσσα. Θαλάσσα, άιντε. Μία πετσέτα θαλάσσης, το είχα σήμερα. Και του Ηρακλή φυσικά, πολύ μεγάλη και πολύ ωραία, και ένα σκουφάκι του κολυβητικού τμήματος. Ευχαριστώ έναν πολύ καλό μου φίλο αδερφικό που μου στείλε φωτογραφία του Μιανμάρ, αλλά τώρα μου λέει ότι είναι στη Βιρμανία και δεν θέλω μια φωτογραφία από το Google, θέλω τον ίδιο τον Μπάμπη που μας ακούει όλο αυτό το διάστημα από Μιανμάρ και Βιρμανία εκεί πέρα, να μου στείλει φωτογραφία με το πρόσωπό του. Πάρει και κανένα κασκόλ του Ηρακλή, τον κάνουμε κούκλο, που λέει και ο Σερίχος, να τον κάνουμε πρώτο θέμα. Θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, θα είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση για όλο τον κόσμο του Ηρακλή, για όλη την οικογένεια του Ηρακλή, η ανακοίνωση που θα αφορά τον Παύλο Μυροφορίδη. Επαναλαμβάνω, το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 6, προφανώς και βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία της Μίκρας, παρουσία και της πλευράς Μπαλτίδη και των μελών του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Είμαστε εν αναμονή αυτό που λέμε με τη βούλα, έτσι. Για να γίνει η συμφωνία πράξη να ανακοινωθεί. Πάμε να συζητήσουμε με αφορμή μια άλλη ανακοίνωση που έγινε γνωστή σήμερα και πάλι από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή για την συνέχεια της συνεργασίας με την ομάδα του ιατρικού επιτελείου και των φυσικοθεραπευτών με επικεφαλή τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου, τον χειρούργο ορθοπαιδικό, με τους ήχους του Iggy Pop τον καλησπερίζουμε και του λέμε καλή δύναμη. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σε όλους. Και καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Μπορείτε να κάνετε κάτι, γιατί ακούω και εμένα. Να κάνω κάτι, Ναι. Ένα λεπτό λίγο, γιατί το έχω στο πλούτο του αυτοκινήτου, να το πάρω λίγο επάνω. Α, μάλλον γι' αυτό ακούω και εμένα. Ναι, αν είναι εφικτό. Εντάξει, ακούω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Σε όλους, σε όλο το team. Καλά, είναι περιττή η ερώτηση για το πόσο θα θέλατε να συνεχίσετε και το κάνετε πράξη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τέθηκε ποτέ θέμα θέλησης ή όχι, μη επισημίας. Επισημία υπάρχει και φαίνεται εδώ και χρόνια έμπρακτα από όλους τους ανθρώπους που παρτίζουν αυτή την ομάδα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι άνθρωποι που είναι ακόμα περισσότερα χρόνια από μένα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μεταγενέστερα, αλλά δέθηκαν. Είμαστε πολλοί. Και δόξα τω Θεώ προσφέρουμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Έγινε μια ανακοίνωση λοιπόν. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια πρώτη κίνηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια κουβέντα και με εμάς. Σαφώς κάποια πράγματα μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες και η προβιωσιμότητα και η επιβίωση της ομάδος είναι πρώτη προτεραιότητα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες κουβέντες και με τους ανθρώπους που ίσως θεωρούμε πιο δεδομένους και πιο σίγουρους. Έστω και αργά έγινε μια κουβέντα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα παραπάνω. Αρκεί βέβαια να υπάρξει μια κατάσταση υγιής, έτσι, γιατί βλέπεις ότι τόσο καιρό δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
κανένας μας. Μάλλον σήμερα θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα, γιατί όλος ο κόσμος ανησυχεί, όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα και έξω από την ομάδα έχουν μια αγωνία, μια ανασφάλεια νιώθουν, ένα άγχος για το τι μέλλει γενέθλια, έτσι, διότι δεν ξέρω πόσο έχουν συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος ότι άλλο η γάμα εθνική ερασιτεχνική και άλλο η β' κατηγορία που είναι επαγγελματική. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εύχομαι βέβαια και για εσάς και για το team και για τους συνεργάτες σας να είστε όλη τη χρονιά ξεκούραστοι, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί σας, τίποτα, αν μπορεί να γίνει αυτό πράξη. Και εννοώ φυσικά να έχουν... Μπορεί να μην ασχοληθείτε, εμείς όμως λίγο απίθανο να μην ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που έχουμε ένα υγεία απέναντί μας. Εννοώ να μην υπάρξουν τραυματισμοί, έτσι, να είναι υγιέστατοι όλοι οι παίκτες. Όσο το δυνατόν, ναι, και πιο ελαφρύς τραυματισμοί, έτσι, είναι φυσικά δύνατο μια ομάδα... Όλο και κάτι προκύπτει, αλίμονο, ναι, αλλά να είναι όπως το είπατε. Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς τραυματισμοί. Mm-hmm. Το καλό να τρέξουν οι εξελίξεις, να γίνει πράξη ό,τι να γίνει με ωραίο τρόπο, έτσι, διότι αρκετές φορές όταν υπάρχουν εξελίξεις διαταράσσονται κάποιες ισορροπίες που μπορεί να έχουν υπάρξει, δηλαδή να χωρίς να υπάρχει κάτι που θα δυσαρασχητήσει και θα δυσαρασχητήσει κάποιους ανθρώπους. Και όλοι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δηλαδή, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό. Γιατί ξέρεις, ο Ηρακλής περισσότερες φορές εκ των έσω καταστρέφεται. Οπότε ας καταφέρουμε για μια φορά να είμαστε έτσι όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό. Το team, μέλη του team είναι ήδη στην Άουσα, στα 3-5 πηγάδια, θα αυξηθεί ο αριθμός. Ναι, είναι ο Κώστας Τσολακίδης που είναι ο κεφαλής φυσιοθεραπευτής, θα πάει ο Γιώργος Ροδίτης, θα είμαστε και εμείς από κοντά και εγώ και ο Νίκος Οξυλούρης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή επάνδρωσης του team, είναι όλα ok. Είναι όλα okay. Είπατε για τον Νίκο τον Οξυλούρη, φαντάζομαι το δίδυμο θα είναι πάλι... Και στα δύο, έτσι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Όπως και πέρυσι. Βάζουμε πάλι κάτω τη μασχάλη μας, αλλά εντάξει, να το κάνουμε. Έχουμε, ξέρεις, γίνεται, το team, το ιατρικό, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Ίσως, ξέρεις, την μπάλα παίρνει τον αυτόν που ακούγεται, τον γιατρό της ομάδος, και είτε στα καλά είτε στα κακά. Καλός ή κακός όμως το team και αυτό που τραβάει το μεγαλύτερο look είναι το υπόλοιπο. Ώστε οι φυσιοθεραπευτές, δηλαδή οι μασέροι, οι φροντιστές, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με εμάς και είναι και αυτοί οι οποίοι βγάζουν όλο το. Βγάζουν το φίδι από την τρύπα στις περισσότερες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω από την ομάδα και κατεβάζει και εμείς φυσικά. Έτσι δεν θέλω να ούτε να ευλογώ τα γένια μου, αλλά ούτε να αποποιηθώ το μερίδιο και ευθύνης και έτσι, πράξεων που μου αναλογεί. Έχω μήνυμα να σας ρωτήσω και για τον μπάσκετ. Και προφανώς αυτό το μήνυμα έχει να κάνει με το ότι και άλλες φορές που έχουμε συζητήσει με αφορμή κάποιους τραυματισμούς ίσως είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, σας άκουσα να καταγράφετε και ως φίλος του Ηρακλή την άποψή σας είτε για το ποδόσφαιρο όπως κάνατε προλίγου είτε για το μπάσκετ. Και αφού θα είστε και φέτος στο μπάσκετ, εκεί είμαστε λίγο σε μια κατάσταση αναμονής, έτσι. Ναι, είμαστε σε μια κατάσταση λίγο αναμονής. Μεγάλης αναμονής, θα έλεγα, γιατί καλό μήνα, 1η Αυγούστου αλλά, έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο σχετικό αυτό. Η ομάδα στείνεται με κριτήρια λίγο διαφορετικά από αυτά που είναι τα πιαθάρικα και τα αυτά που τραβάνε τον κόσμο. Έτσι, το να στείνεις μια ομάδα από τη βάση της, από τις ακαδημίες, επανδρώνοντας τις ακαδημίες με όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει στηθεί, έτσι, με προπονητές, γυμναστές, διατροφολόγους, προπονητές βοηθούς προπονητών, προπονητές ατομικής κατάστασης, δηλαδή όλα αυτά τα οποία στείνονται και δεν είναι τα πιασάρικα για τον κόσμο, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Διότι όπως ξέρεις οι παίκτες που παντρώνουν κυρίως τις ομάδες στην Α1 ή στην Α2 είναι παίκτες με μονοετή συμβόλαια, άντε το πολύ 2 χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ριζώνουν στις ομάδες. Άρα αν δεν ξεκινήσεις από τη βάση, κάθε χρόνο θα είσαι υποχρεωμένος να βρεις και ακόμα έναν μισθοφόρο για να μπορέσεις να σου βγάλει τη χρονιά. Συμφωνώ, είναι πολύ καλό αυτό και ενθαρρυντικό, αλλά θα έρθει κάποιος και θα μας πει παιδιά 8 χρόνια στην Α2 είμαι, δεν αντέχω άλλο.
Εκεί δεν μπορώ να το απαντήσω. Όχι για το φύλαθλο. Το φύλαθλο δεν θα πάει πουθενά. Πάλι εκεί θα είναι. Αλλά το... για το φύλαθλο. Συγγνώμη. Για το φύλαθλο. Για το φύλαθλο. Ότι καλά είναι αυτά. Δικαιολογημένοι. Αλλά θέλω να ανέβω. Και εμείς μέσα μας μπλέμα και κυλάει. Εννοείται. Δεν είμαστε ανατοχή, το καταλαβαίνεις αυτό και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά για τα νέα παιδιά, ακαδημίες κτλ. Αλλά ο στόχος της ανόδου έχει να εμφανιστεί πόσα χρόνια. Αυτό είναι που μας καίει. Εκεί μένουμε περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι θέμα πια σάρκου ή όχι, είναι ότι θέλουμε να δούμε την ομάδα στην Α1. Το καταλαβαίνω, το θέλουμε και εμείς, το θέλει και ο πρόεδρος. Θεωρώ ότι θα γίνει μια. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια προσπάθεια η οποία θα είναι και το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο των δειγμάτων που έχει δείξει ο Θόδωρος Δρακόπουλος τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Μακάρι, γιατί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί 1η Αυγούστου δύο μόνο αθλητές με συμβόλαιο φαντάζομαι δεν ικανοποιεί ούτε τον ίδιο ούτε κανέναν. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν γίνει συζητήσεις. Πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν γίνει συζητήσεις. Αλλάζουν τα πλάνα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο πρόεδρος ή ο προπονητής. Ναι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες πια δεν υπάρχουν εκεί μεγαλύτερα περιθώρια. Θα ακούσετε πράγματα αναγκαστικά. Μόνο χαρά πιστεύω. Πάλι μακάρι θα πω, γιατρέ μου, πάλι μακάρι θα πω. Το ραντεβού πότε είναι με την ομάδα για εξετάσεις, αυτά που σας αφορούν και εσάς ως γιατρός? Κοίταξε, γύρω στις 15 του μηνός θα ξεκινήσουμε το σιγά σιγά να μαζευόμαστε για να κάνουμε λίγο τα απαραίτητα εξετάσεις και τους ελέγχους που θέλουμε. Και από τις 20 του μηνός ξεκινάει η προετοιμασία επίσημα της ανερικής ομάδας. Εύχομαι με περισσότερους παίχτες μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, γιατί προς το παρόν έχουμε μόνο δύο. Μη θα εχωριέσαι. Και το ποδόσφαιρο ξεκίνησε με 13 παίκτες στην πρώτη προπόνηση. Μη θα εχωριέσαι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Στο ποδόσφαιρο φτάνουν οι 11. Οι δύο στο μπάσκετ δεν φτάνουν. Έχουμε και τρεις μικρούς που πήραμε. Ναι, οκ, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Και φαντάζομαι και εσείς έχετε καταλάβει και έχετε φουγκραστεί και το πόσο ο κόσμος ανησυχεί που είμαστε ακόμα στους δύο. Σαφώς, έτσι. Και σου ξαναλέω, παρόλο που δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Ναι, συζήτηση κάνουμε. Το θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάλι θα πω μακάρι. Μακάρι. Και θα περιμένουμε όλοι μαζί. Και πάλι καλή δύναμη να ευχηθώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να έχετε λίγη εύχομαι δουλειά, όχι πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μιλήσει καλά και ομαλά και όλη η ιστορία με το ποδόσφαιρο για να μπορέσει το τμήμα να είναι δυνατό, να είμαστε δυνατοί όλοι. Ναι. Γιατί όπως ξέρεις το ποδόσφαιρο είναι ο άξονας του... Τα τραβάει του όλα, τμήματος. Τα παρασύρει βέβαια. Έτσι. Α, μπράβο. Εύχομαι να έχουμε καλή κατάληξη, όποια και αν είναι αυτή, με ανθρώπους που πραγματικά θα δουλέψουν και να πάμε μπροστά. Γιατί έχουμε Γολγοθά, έτσι. Η Β' Εθνική είναι Γολγοθάς. Μεγάλο, μεγάλο. Μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον γιατρό των ομάδων και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Σήμερα βγήκε ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για τον κύριο Κωνσταντίνο Μανόλογλου, που παραμένει μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη δίδυμο στο ιατρικό team. Ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Τα βρίσκουν αυτοί ανάλογα με τους αγώνες στο κάθε Σαββατοκύριακο. Πριν πάμε, Μιτσάρα μου, στο διάλειμμα, βλέπω συμμετοχή και μου αρέσετε σήμερα για τον διαγωνισμό μας, πες το, να το επαναλάβουμε. Λοιπόν, γράφετε FM. Ο Ίγκυπο που πήγε. Παίζει, δεν τον άκουσα. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Απαντάτε στο εύκολο ερώτημα από πού κατάγεται ποια πόλη ο Παύλος Μυροφορίδης, μιας και είναι το πρόσωπο των ημερών και θα είναι και όλη τη χρονιά από ό,τι φαίνεται, και το αποστέλλετε στο 54526. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, την πόλη, αποστολή στο 54526. Θα μπείτε στη διαδικασία κλήρωσης για μια υπέροχη πετσέτα θαλάσσης του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, που δεν υπάρχει πλέον. Μία είναι, την έχουμε εμείς. Αύριο θα την έχουμε για την ακρίβεια στα χέρια μας. Γιατί έχει γίνει sold out από τις προηγούμενες μέρες στο Ιραστόρ. Θα σας δώσουμε δωράκι και ένα σκουφάκι του κολυβητικού Ηράκλη. Περιμένω τα μηνύματά σας. Στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε και για το ποδόσφαιρο και για το βόλεϊ, που και σήμερα υπήρξε ανακοίνωση για μεταγραφή.
Θα πάμε και μια βόλτα στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Ξαναλέω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Την πόλη καταγωγής του Παύλου Μυροφορίδη, για τον οποίο περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις πλέον από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, και το αποστέλλετε στο 54526, μια πετσέτα θαλάσσης εκπληκτική, την οποία την κάνατε sold out. Πραγματικά αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ira Store στην boutique ήταν καταπληκτικό με την πετσέτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει μείνει μία που θα την έχω αύριο στα χέρια μου για να τη δώσω στον νικητή, στην νικήτρια που θα προκύψει στις 8 θα κάνουμε την κλήρωση. Και ένα σκουφάκι του κολυμπητικού τμήματος δώρο. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο συνάδελφό μου που βρέθηκε σήμερα στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας και θα μας δώσει ποδοσφαιρικό κλίμα. Κύριε Ευαγγέλιο Σιφίδη, τι κάνετε? Γεια σας. Καλό μήνα. Με μπέρδεψε, γιατί ξέχασα εγώ το όνομά μου. Παππού ξέρω να με φωνάζει. Στο Βαγγέλη Ιωσήφιδη, δεν γυρνά δηλαδή. Το ξέχασα. Το ξέχασε, ε. Ακόμα αφού ξέρει και τα παιδιά μου, παππού με φωνάζει. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον πλανήτη που να μην σε λέει παππού και αγαπημένο παππού. Ειδικά στον Ηρακλή. Πόσο σε αγαπάμε. Λοιπόν, ήσουν ο πρώτο άνθρωπο που υποδέχτηκε την ομάδα το πρωί στα 3-5 πηγάδια. Και ο πρώτος και ο μοναδικός. Και φώναξα Ήρα την ώρα που άνοιξε η πόρτα να κατεβούν τα παλικάρια μας. Τους αγκάλιασες έναν προς ένα ή σου ξέφυγε κανένας? Όχι, όλοι. Κανέναν δεν αγκάλιασα. Όλους τους χαιρέτησα. Α, τους χαιρέτησες όλους. Εντάξει, εντάξει, τον Τάσο εγώ είδα μια φωτογραφία εκεί με αγκαλιά. Είδα εγώ μια φωτογραφία. Ναι, καλά. Εκείνη ήταν αργότερα στη ρεσεψιόν. Ναι, εντάξει, καλά. Είσαι ακόμα εκεί, παππού? Είδες και προπόνηση? Όχι. Την είδα την προπόνηση, τελείωσε η προπόνηση 6.30 και την πάτησα, τη γάζωσα και ήρθα κάτω γιατί τις 7, εδώ τώρα που είμαι, έχει τον δισέγγονό μου γενέθλια. Α, να τον χαίρεσαι. Και λέει ο πιτσιρικάς, είναι 3 χρονών. 103 να γίνει. Σαν εσένα που θα γίνεις 103, 103 να γίνει κι αυτός. Σαν τα χρόνια και παραπάνω χρόνια του Ηρακλή. Τι είδες τώρα εκεί την ομάδα, πώς τα είδες τα πράγματα? Πρώτη μέρα, ναι. Όλα καλά, όλα πάρα πολύ καλά. Ναι. Διάθεση, τα παιδιά, τα πάντα. Έκανα και ένα τερματάκι στο μισό το γήπεδο. Οι εγκαταστάσεις υπέροχες. Εκεί τώρα 3-5 πηγάδια ή κουτσούφλιανοι? Γιατί μας μπερδεύεις λίγο με αυτά τα ναουσιώτικα. Εκεί μας μπερδεύεις λίγο. Μην μπερδεύεστε. Ναι. Από εδώ που είμαστε εμείς σε 3 χιλιόμετρα είναι τα 3-5 πηγάδια. Άρα να λέμε κουτσούφλιανοι το σωστό. Κουτσούφλιανοι. Να μην λέμε 3-5 πηγάδια παραπληροφορούμε τον κόσμο. Κουτσούφλιανοι. 3-5 πηγάδια κατάφεραν οι ναουσέοι. Τόσο ξύπνοι ναουσέοι, ναι. Το φωνάζω χωρίς να ντρέπομαι και ας βγουν να πούν γιατί το λέω, ναι. Κατάφεραν αυτό και τον Άγιο Νικόλα, ο Δήμος μας, να τα κλείσει τα καλύτερα τουριστικά. Άγιος Νικόλαος είναι καταπληκτικός, έχω πάει πολλές φορές. Ο Άγιος Νικόλαος και τον 3-5 πηγάδια είναι καταπληκτικά, όπως καταφέραμε να είναι κλειστά και τα δύο. Μπράβο σας. Τόσο πράγμα, αυτό δηλαδή είναι από τα ανεξήγητα. Κάποτε λέγανε ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι η ναυαρχίδα που τραβούσε όλα τα άλλα μαγαζιά. Όχι η ναυαρχίδα, τώρα άμα ήταν η ώρα 12 το βράδυ θα σε έλεγα τι είναι. Όχι, να μην το πεις. Είναι νωρίς ακόμα. Δεν μου λες, αν κάποιο Ηρακλάκι, μιας και το αναφέρουμε τώρα εκεί με την περιοχή, αν κάποιο Ηρακλάκι θέλει να αποφασίσει να έρθει να δει καμιά προπόνηση ή να έρθει στα φιλικά. Και το θυμίζω ότι το φιλικό της Κυριακής θα γίνει στο στάδιο της Νάουσας, έτσι, μην πάτε πάνω στο βουνό. Στη Νάουσα θα γίνει. Πέντε και μισή. Το ξαναλέω εγώ, δεν πειράζει παππού μου, το ξαναλέω εγώ. Για τα επόμενα δύο φιλικά, δηλαδή Τετάρτη 8 Αυγούστου με Εθνικό Άχνας και Σάββατο 11 Αυγούστου με την Κέρκυρα. Αν κάποιο Ηρακλάκι, πολλά Ηρακλάκια φαντάζομαι, θα θέλουν να ανεβούν πάνω στην Κουτσούφλιανή. Και θα τα περιμένω. Από πού να έρθουνε? Δώσε οδηγίες. Όπως ανεβαίνουν για 3-5 πηγάδια, ναι. 3 χιλιόμετρα πριν έχει μεγάλη πινακίδα που λέει Κουτσούφλιανη. Και άρα ευκολάκι είναι δηλαδή. Ευκολάκι. Ναι. Και αμέσως ούτε 500 μέτρα, τα 500 μέτρα ακριβώς στο δεξί χέρι, όχι το πρώτο, είναι το δεύτερο ξενοδοχείο με κάτι γήπεδα ωραία,
Μια χορτοτάπητα κάτσε καλά, δηλαδή να τρέλνεις εγώ. Πόσα γηπεδάκια έχει εκεί που η ομάδα θα προπονείται, 2-3? Εκεί που προπονείται έχει 2 ναι. και ένα μικρό. 2 μεγάλα και ένα μικρό. Και εφόσον γίνει παιχνίδι, ενδέχεται να γίνει 2 χιλιόμετρα πιο πέρα στο χωριό, την Κουτσούφλιανη, που είναι εκεί 2 πάρα πολύ μεγάλα, εκατοστάρια. Έχουν και κερκίδα εκεί, μπορεί να κάτσει ο κόσμος εκεί να τα γυρίσει. Όχι, είναι καθαρά προπονητικό κέντρο, έτσι. Στο όρθιο θα τη βγάλουμε. Καθαρά. Στο όρθιο θα τη βγάλουμε. Σε αυτό που προπονείται σήμερα, που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο, έχει 5-6 μαγκάκια και μπορεί να κάτσει από ψηλά να το βλέπεις. Είναι λίγο πιο ψηλά. Το σορθιλίκι που ρίξαμε φέτος στην τρίτη εθνική δεν μασάμε τίποτα, παππού. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Από καιρό πώς είστε εκεί, γιατί εδώ πάλι καταιγίδες είχαμε σήμερα. Όχι, τίποτα δεν έκανε, ούτε καν έσταξε. Εσύ που είσαι έμπειρος, δηλαδή λες ότι για τον ποδοσφαιριστή είναι ιδανικές συνθήκες για προπόνηση εκεί πάνω. Δεν υπάρχουν, και απορώ και εξίσταμε πώς πληρώνουν του κόσμου τα λεφτά. Και φεύγουν Ολλανδίες, Ναι. Αυτό είναι δηλαδή... κάποιος κάτι κέρδος, κάποιο κερδίζουν από αυτήν την στιγμή. Ποιος είπε φτάνει? Η μεγάλη, επειδή λέω... Δεν μου λες τώρα, τους καινούργιους ποιους είδες? Είδες τον Ανδρέα Τσίπρα? Τον είδες τον Τσίπρα? Όλους τους είδα. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο είδες, σίγουρα. Όλους τους είδα, τον Νικολακάκη. Με το μόνο που είμαι, τα είπα και λίγο πιο πολύ και... Το Ρόβα, Ρόβα. Ναι. Αφού έχεις το που λένε, μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα με το Ρόβα, το ξέρω αυτό, εντάξει. Τι είσαι, να κάνω, είσαι ερωτευμένος. Όχι, εγώ με όλους είμαι. Ναι, με όλους. Αλλά κοίτα, ναι. Επειδή πάντα είναι δίπλα τους, ορισμένοι ποδοσφαιριστές είναι ψιλομύτε, είναι ξέρω εγώ. Αλλά όχι, δεν έχουμε τέτοια παιδιά, δεν έχουμε τέτοια παιδιά. Α, μπράβο. Αυτός ο Ρόβος πολύ ομιλητικός, πολύ ωραίος, πολύ... εντάξει. Τώρα άμα ανακοινωθεί και ο Μυροφορίδης, βλέπω να σου φέρνει καμιά δεκαριά μέχρι την Κυριακή πάνω στο βουνά. Μακάρι. Από 19 να γίνουν 29 ό,τι πρέπει. 19 και ένας εσύ 20 εκεί. Μια χαρά. Μια χαρά. Έχω ένα κρίσιμο ερώτημα από ένα φίλο του Ηρακλή που στείλε το μήνυμά του. Ρώτα τον παππού πού θα πιούμε τσίπουρο την Κυριακή. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου, λέει. Όχι εγώ και εσύ, ο κόσμος, ρε, που θα πάει. Ο κόσμος έχει τσιμπουράδικα να θέλει. Έτσι πως το είπες, βλέπω καμιά χιλιάδα στο σπίτι σου και να μην χωράνε. Όχι. Πολύ καλή χωράνε. Τώρα θα του πεις το ανθρώπου που να πάει στην άνοσα να πιει ένα τσιμπούρο που θέλει. Ή δεν κάνει ακάμη διαφήμιση. Όχι δεν κάνει, αλλά... Να πάει στο κέντρο, στην πλατεία. Εντάξει, καλά. Εγώ που έχω τα βίσματα θα έρθω να δω τη γιαγιά. Okay. Και μετά 5,5 ώρα θυμίζουμε η Σέντρα για την άουσα που έπεσε στα τοπικά παππού, δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Α, πες μου και μια κουβέντα για τον συντοπίτη σου, τον Γρηγοριάδη, τον τερματοφύλακα. Πρόσφατα βγάλαμε και τον κύριο Πολίζο που μας τα είπε. Αλλά πλέον τον είδες αυτόν, τον αγκάλιασες το ασημί σου. Τον είδα, τον μίλησα, ναι. Γνωριστήκαμε καλά, ναι. Την άσα τον έβλεπα. Καλώς τερματοφύλακα, μας είχε βγάλει την ψυχή πέρυσι. Και τον έβγαλε και την ψυχή σήμερα ο Γκυζέλης. Καλά. Τον έβγαλε την ψυχή. Τον περιμένει. Την ώρα που τον μίλησα τον είχε καταϊδρωμένο. Πραγματικά τον είχε βγάλει την ψυχή. Χαίρομαι πραγματικά για σένα, γιατί με το που έγινε γνωστό ότι η ομάδα θα πάει στα μέρη σου, ήσουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του πλανήτη. Έχεις ενημερώσει το σπίτι σου ότι 10 μέρες θα λείπεις τώρα, βεβαίως το ξέρουν όλοι. Είναι από την πρώτη ώρα. Εντάξει. Όλη μέρα εκεί σε βλέπω, στο βουνό, στην Κουτσούφλιανη. Γερός να είσαι. Πρώτος. Θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παππού. Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον Ηρακλή, αυτοί που μας το κλέψαν. Όπως μας το έκλεψαν, έτσι πρέπει να μας το κάνουν και αυτό πρέπει να το κυνηγήσουμε. Εσένα πρέπει να σε στείλουμε μια μέρα στο Βασιλιάδη να πιείτε ένα καφέ. Αν στείλεις στο Βασιλιάδη, ναι. Θα τον κάνω να ψάχνουν. Όχι, για καφέ θα σε στείλουμε. Μην είσαι τέτοιος, για καφέ θα σε στείλουμε. Καλά, εντάξει, έγινε. Άντε να είσαι καλά.
Να χαίρεσαι το μικρό. Χρόνια πολλά και πάλι. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, παππού μου. Γεια σας. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Αυτά λοιπόν από τον αγαπημένο μας παππού, τον Βαγγέλη Ιωσηφίδη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Τον ρεπόρτερ μας που ήταν ο πρώτος άνθρωπος μαζί με τη μεγάλη του σημαία που την κουβαλάει χρόνια. Που υποδέχτηκε την ομάδα εκεί στο ξενοδοχείο, στην Κουτσούφλιανη, μας διόρθωσε. Και έτσι είναι το σωστό. Τα 3-5 πηγάδια είπε είναι πιο πέρα. Κουτσούφλιανη πρέπει να λέμε. Εκεί προετοιμάζεται η ομάδα. Ωραίο το κλίμα, ωραία τα γηπεδάκια, εξαιρετικές συνθήκες. Και να δούμε τώρα να διαβάσω και την αποστολή που είναι εκεί μαζί με τον παππού μας. Με την ευχή όλων φυσικά σύντομα να αυξηθεί ο αριθμός με τις επιλογές του Παύλου Μεροφορίδη, εφόσον παραλαμβάνω ολοκληρωθεί το 99%, γίνει 100% και βγήκε η ανακοίνωση. Για να είμαστε κούκλοι. Αμπάρης Βοσνιάδης, Γρηγοριάδης Γόμος, 4 θερματοφύλακες. Αμαραντίδης Γιαννίτσης, Καραντασιάδης Κασναφέρης, Κοστούλας Παναγιωτούδης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, δύο Παπαδόπουλους θα έχουμε φέτος. Πτηνόπουλος Τσίπρας Ανδρέας, Ρόβας Μεντί, Τάι Νικολακάκης και δύο εκπαιδευόμενοι, όπως γράφει η ανακοίνωση, Μακρύς και Στόιος. Καλή δύναμη στα παιδιά και σε όλους εκεί να προετοιμαστούν κατάλληλα. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εξέλιξη που αφορά, συγγνώμη, και τον Ηρακλή για την σημερινή τροπολογία. Και διαβάζω ακριβώς το κείμενο που έχω μπροστά μου. Με τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Παυλίδης και έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Η τροπολογία η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο. Διάβασα λοιπόν για την απόφαση για το 120 δόσεις όσον αφορά τις οφειλές των ΠΑΕ και ΚΑΕ που είχα μείνει. Η τροπολογία λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο, η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίζεται την Πέμπτη από τη Βουλή, αφορά και στις εκκρεμείς αιτήσεις, κάτι που σημαίνει ότι αρκετές ΑΑΕ θα την εκμεταλλευτούν προκειμένου να ρυθμίσουν χρέη παρελθόντων ετών. Οι διατάξεις ρυθμίζουν τη διαδικασία εξοδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιοδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. Σημαντικότατο. Σημαντικότατο με αυτές τις 120 δόσεις και για τη νέα Παϊρακλής. Θα είναι μια πολύ πολύ θετική εξέλιξη. Για το βόλεϊ, η ανακοίνωση που σας χρωστώ, ενώ αν μπορεί κάποιος να καλέσει το 2310-287-38 για να μας κάνει την κλήρωση. Όχι. Τι όχι ρε. Για να κάνουμε την κλήρωση για την πετσέτα θαλάσσης. Δύο λεπτάκια ακόμα, αν μπορείτε να μας στείλετε τη σωστή απάντηση στην πολύ εύκολη ερώτηση. Ποια είναι η πόλη καταγωγής του Παύλου Μηροφορίδη, FM κενό, ονοματεπώνυμο, την πόλη, αποστολή στο 54526, μια θαλάσσια. Ρε, πόλο, το θαλάσσα μου βγαίνει πρώτο. Μια πετσέτα θαλάσσης και ένα σκουφάκι του κολυμπητικού Ηρακλή σας περιμένουν. 23-10-287-38 σε δύο λεπτά κάποιος να μας κάνει την κλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, βόλεϊ. Το ΤΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον αθλητή Παναγιώτη Κουκουμάκα. Ο Παναγιώτης είναι γεννημένος στην Καβάλα 28 Μαΐου του 1996, έχει ύψος 1,90 και αγωνίζεται ως κεντρικός. Υπήρξε αθλητής του Ηρακλή από το 2007 ως το 2015, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Πήγασο Πολύχνης. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή μου στον Ηρακλή, την ομάδα από όπου ξεκίνησα και με ανέδειξε. Από τη μεριά μου θα προσπαθήσω να βοηθήσω με κάθε τρόπο προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι η χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες και να κυλήσει χωρίς τραυματισμούς. Το 10 είχε πάρει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων. Το 12 και το 13 Πανελλήνιο Πέδων. Το 16 εφήβων με τον Πήγασο Πολύχνης. Καλώς ήρθες Παναγιώτη στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας. Όπως καταλαβαίνετε, κλείνει και η τετράδα των κεντρικών με τον Ντίνα. Με τον Φέργκιουσον, με τον Κουκουμάκα. Κοίτα που ξεχνάω έναν τώρα. Τι έχω πάθει. Έχουμε γραμμή. Γέρασα και ξεχνάω. Καλησπέρα στο φίλο. Τον Ντίνα ξέχασες, Γιώργο. Τον Ντίνα. Έλα, ρε αδερφέ. Όχι, τον είπα τον Ντίνα, ρε. Τον είπες. Ντίνα Φέργκιουσον. Το Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης και ο Κουκουμάκας. Το Φωτιάδη. Τι κάνεις.
Καλά είμαι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Έκλεισαν οι κεντρικοί, αλλά έχει μείνει το θέμα του ακραίου, έτσι. Το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλη αγωνία. Έχει μείνει το θέμα του ακραίου που θέλει ο Ηρακλής να είναι ξένος. Αλλά ναι. Θα δούμε. Μάλλον, αλλά θα δούμε, ναι. Μάλλον θα είναι ξένος. Μάλλον θα είναι ξένος. Ναι, μάλλον. Μάλλον. Θα δούμε. Απόστολε εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Ήρθα τώρα στο ξενοδοχείο λόγω δουλειάς και σε ακούμε στο ίντερνετ και σε άκουσα και το τελευταίο περιοδάνο. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φωνή. Να βγάλω λεπτά αφού δεν τα γραφείλω να κάνει την κλήρωση, λέω, να πάρω. Είπα και για βόλεϊ και πετάχτηκες. Ναι, γι' αυτό είμαι. Δεν σου λέει, άνοιξα την ακριβώς την ώρα. Θα πάμε για ξένο τελικά. Μάλλον ναι, δηλαδή η λογική λέω θα πάμε για ξένο. Ωραία. Αλλά θέλω... θα δούμε, έτσι μην το θα δούμε. Θα περιμένουμε. Γιατί και για Έλληνα κεντρικό πηγαίναμε και στο τέλος ήρθε ο Μπάιρον, ναι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή όλοι λένε κάτι, Byron. Αλλά μια χαρά είναι, ναι. Μια χαρά. Yeah, ούτως ή άλλως τον αλλακτικό σενάριο ήταν ο Μπάιρον, έτσι. Θέλω να μου πεις ένα νουμεράκι από το 1 στο 12 να με βοηθήσεις. Από το 1 ως το 12. Είμαι ανάμεσα στο 10 και στο 11. Με φανέλες, φανέλες παιχτών το ψάχνεις. Όχι, όχι, το 10 γιατί έχω γενέθλια και το 11 γιατί έχω επέτειο γάμου. Ε, διάλεξε λοιπόν, τώρα. Εδώ κρέμονται για την πετσέτα, κρέμονται. Λοιπόν, πρόσκειται να πεις. Το 11. Το 11, ε. Το 11. Ο 10 να μην με κυνηγάει, έτσι. Για συγγνώμη. Άντρες ήταν και οι δύο, ούτως ή άλλως. Και οι δύο ήταν. Ναι, δεν υπήρχε γυναίκα. Μην πεις το 10 γιατί μπορεί να με κυνηγάει. Όχι, όχι, όχι. Αυτός μόνο και συνονικητής. Ιωάννης Αλέπας. Αυτός είναι ο νικητής. Και σε ευχαριστώ που μπήκε στη διαδικασία να μας τηλεφωνείς. Χαίρομαι, καλά, χαίρομαι που άκουσες την εκπομπή. Καλό απόγευμα. Να σε καλά, να σε καλά, Απόστολε. Ευχαριστώ, για χαρά, για. Για όσους δεν καταλάβατε, ο κύριος Απόστολος Βαμβακίδης ήταν που είπε να μας πάρει τηλέφωνο, ακούει την εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό. Από το βόλεϊ, φίλε μου Ιωάννης Αλέπας, κέρδισε και, μισό λεπτό, να του πω ότι θα ενημερωθεί αύριο μεθαύριο τηλεφωνικά για το πώς θα παραλάβει την πετσέτα και το σκουφάκι. Αύριο εγώ θα τα έχω στα χέρια μου για να του τα δώσω. Σε καλή μεριά. Παιδιά, οι υπόλοιποι συγχωράτε με, αλλά τι να κάνουμε, μία είχαμε στη διάθεσή μας. Οτιδήποτε υπάρξει, ανακοινώσεις, ρεπορτάζ κτλ, κυρίως ανακοινώσεις περιμένουμε, θα τα ακούσετε μέσω της ροής του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Δίνω σκυτάλη σε Δημήτρη Δανακτσή, που τον βλέπω απ' έξω. Ο Δημήτρης δεν μπαίνει. Να είστε καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στην ώρα για μπλε.